Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους. Καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το webinar. Πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να μου πείτε όσοι αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε, να μου πείτε από πού με βλέπετε. Δώστε μου λίγο ένα λεπτό να μπορέσω να έχω πρόσβαση στο chat. Αν θέλετε... Α, ωραία. Η Τίνα, γεια σου Τίνα από τη Σιάτιστα. Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί, η Μέρη του Μπακάρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Ευάζογλου, καλημέρα. Βλέπω είμαστε... Γεια σου, Τίνα. Βλέπω είμαστε 13, οι υπόλοιποι. Αντιγόνη, Αντιγόνη, καλημέρα. Καλημέρα, καλή μου, Αντιγόνη. Ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε αυτό το πρωινό, περίπου γύρω στη μία ωρίτσα από ό,τι έχω υπολογίσει θα μας πάρει. Εντάξει, γιατί μετά είναι δύσκολη η αρχή της εβδομάδας. Μετά πρέπει να πάμε στις δουλειές μας. Καλημέρα κύριε Γάκη και Αλεξάνδρα Καρακώστα από το Αγρίνιο. Μια στιγμή λίγο, κάνω έκο. Δεν ακούγομαι, ακούγομαι καλά. Μπορείτε να με ακούσετε καλά, η Αντιγόνη λέει ότι κάνω... Α, ωραία, 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 εντάξει. Ναι, ναι. Okay. Ωραία, με ακούτε δηλαδή καλά όλοι, έτσι. Okay. Okay. Λοιπόν, μπορώ να αρχίσω, πιστεύω. Okay. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω... η κυρία... Έχω μια κυρία, ακόμη η κυρία Τζομπάνογλου μου λέει ότι... ότι είναι μαζί μας. Αλλά... Ένα λεπτό λίγο. Α, μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Σμαράγδα, γεια σου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει που δεν μπορείς να στείλεις το chat. Ναι. Εντάξει. Απλά χαίρομαι που είσαι εδώ μαζί μας και μπορείς να ακούσεις κάποια πράγματα. Αντωνία μου, γλυκιά μου Αντωνία. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, γνώρισα τον κύριο Ιβάζογλου και το Club Eiffel το 2015 τον Ιούνιο, όταν έγινε το συνέδριο, το Big Bang. Και για να πω την αλήθεια, όταν... Genius Education, καλημέρα. Και λοιπόν, όταν μας κάνανε την παρουσίαση, δεν ήμουν και πολύ, για να πω την αλήθεια, και πολύ έτσι, into the computers. συγγνώμη. Οπότε όλο αυτό που μου παρουσιάσανε, μου φάνηκε τόσο, τόσο απρόσιτο, τόσο δύσκολο για μένα, τόσο βουνό. Και όταν η Εύη Ζαχαρία τότε που μας έκανε την παρουσίαση, η οποία εντάξει ήταν βέβαια χρόνια μέλος του Club Eiffel. Όταν λοιπόν μας έκανε την παρουσίαση,
είπα, wow, πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, μετά από πολλή σκέψη και επειδή ήθελα να κάνω πραγματικά κάτι για το καλό των παιδιών και επειδή είχα βαρεθεί, δηλαδή με το homework, κάθε φορά που τελείωνε το μάθημα και σημειώναμε τι έχουμε για homework, την επόμενη φορά που ερχόντουσαν, όχι κυρία το σημείωσα, όχι κυρία δεν το σημείωσα, κυρία το έκανα, δεν μπορούσαμε να βρούμε ποιος ξέχασε τι, ποιο να πιστέψουν οι γονείς. Και τέλος πάντων, επειδή όλο αυτό με είχε κουράσει, σκέφτηκα, καλημέρα, Μαρία Πουλιάς. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να κάνω κάτι καλό που θα ωφελήσει και εμένα και τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, το ίδιο καλοκαίρι αποφάσισα να γίνω μέλος του Club EFL. Βέβαια, δούλεψα πάρα πολύ γιατί εγώ προσωπικά δεν είχα και πολύ καλή γνώση υπολογιστών. Ούτε και τώρα έχω πάρα πολύ καλή, απλά έχω μάθει, είμαι ευγνώμων γιατί μέσω του Club EFL μπόρεσα να μάθω κάποια βασικά πράγματα και να εξελίξω περισσότερο το επάγγελμα. Το ίδιο λοιπόν καλοκαίρι αποφάσισα να γίνω μέλος του Club EFL. Ο κύριος Αϊβάζο που με βοήθησε πάρα πολύ, με πάρα πολύ υπομονή. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι δεν τα έμαθα όλα το ίδιο καλοκαίρι. Απλά ήταν μόνο η αρχή για μένα. Και μετά, όσο περνούσε ο καιρός, λίγο περισσότερο, λίγο περισσότερα quiz, άρχισα να συνειδητοποιώ πώς πρέπει να στέλνω το homework στα παιδιά και φέτος νομίζω ότι είμαι έχω φτάσει στο καλύτερο στάδιο που βέβαια πρέπει να σας πω ότι έχω ακόμη να ανακαλύψω πολλά γιατί έχει πολλές δυνατότητες που δυστυχώς, όπως ξέρετε όλοι λόγω έλλειψης χρόνου και πάρα πολλών υποχρεώσεων, δεν μπορώ να τα διαχειριστώ όλα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να διαχειριστούμε άλλες πλατφόρμες εκμάθησης, email, homework, να διορθώσουμε γραπτά, να προετοιμάσουμε. Είναι πάρα πολλά. Αλλά τουλάχιστον θεωρώ ότι μέχρι εδώ που έχω φτάσει, αυτό που έχω μάθει μπορώ να το κάνω πλέον καλά. Και αισθάνομαι βέβαια πιο confident. Τώρα, δεν ξέρω, ξέρετε περίπου τι είναι το Club EFL, ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα από το Club EFL. Καλημέρα, Ανθούλα. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους που ίσως δεν είναι μέλη, μπορείτε να με ακούσετε καλά. Αντιγόνη, no. Το no πηγαίνει στο δεν μπορείτε να με ακούσετε καλά. Okay. Λοιπόν, να σας πω ότι μέσα στο Club EFL υπάρχουν τα βιβλία πολλών εκδοτικών οίκων. Αλλά είναι και οδοτικοί εκεί που δεν υπάρχουν τα βιβλία τους. Σε αυτούς λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εγώ έπρεπε να δημιουργήσω τα δικά μου τα quiz, ούτως ώστε αυτά να τα στέλνω, αυτό βέβαια έπρεπε να γίνει όχι στη μέση της χρονιάς, γιατί είναι αδύνατο, έχουμε λόγω των υποχρεώσεων. Έπρεπε λοιπόν να καθίσω το καλοκαίρι, να δημιουργήσω τα quiz, ούτως ώστε να μπορώ να τα στείλω μετά στα παιδιά. Θεωρώ ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά, ειδικά αυτά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολεύονται λίγο με τις γραφές, δυσκολεύονται λίγο στο γραπτό λόγο, γιατί μέσω των quiz, και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, πρέπει τα παιδιά, επειδή έχει και ήχο της λέξης ή των φράσεων, μέσω λοιπόν αυτών των quiz μπορούν τα παιδιά να εμπεδώσουν καλύτερα αυτό που διαβάζουν για ορθογραφία και τους έρχεται και τους είναι εξοικειώνονται πιο πολύ με τον ήχο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μέσα από το homework.
μπορούμε να... εγώ προσωπικά μπορώ να στείλω articles, μπορώ να στείλω videos, μπορώ να στείλω τραγούδια, μπορώ να στείλω... Τώρα τελευταία έμαθα να στέλνω και ηχητικό μήνυμα, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και θα σας δείξω τώρα τι εννοώ. Θα μοιράσω την οθόνη μου. Για να καταλάβετε. Και πείτε μου, σας παρακαλώ, αν βλέπετε την οθόνη μου. Μπορείτε να δείτε την οθόνη μου. Ωραία. Ωραία, για να ανοίξω ένα homework, ένα πρόσφατο homework, για να δείτε περίπου πώς είναι. Έχω δημιουργήσει, καταρχήν και πρέπει να ξέρετε ότι στο Club Eiffel έχουμε δύο ρόλους. Έχουμε το ρόλο του διαχειριστή, του manager, και έχουμε το ρόλο του teacher. Συγγνώμη. Σαν manager, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι στην αρχή της χρονιάς να δημιουργήσουμε τις τάξεις, να βάλουμε μέσα να δημιουργήσουμε τα quiz και να δούμε ό,τι άλλο τέλος πάντων διαχειριστικό πρόβλημα υπάρχει. Σαν teacher τώρα, στέλνουμε homework. Θα σας δείξω αυτό που έχω στείλει εγώ, ας πούμε, αυτές είναι οι τάξεις μου, αν βλέπετε. Για παράδειγμα, δείτε λίγο εδώ τι γράφω. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι, έτσι όπως το φαντάστηκα εγώ, το homework δεν θέλω να είναι, για παράδειγμα, workbook, άσκηση 1, σελίδα 2, students book, άσκηση 3. Δεν θέλω να το κάνω έτσι. Στο homework πρέπει να κάθομαι να εξηγώ ακριβώς για να καταλαβαίνουν και τα παιδιά και οι γονείς, ειδικά όταν αρχίζουν τα μικρά, τα juniors, πρέπει να ξέρουν ακριβώς πώς θα χρησιμοποιήσουν το homework. Επίσης, εδώ πέρα, όταν λέω πατήστε εδώ και εδώ, ξέρουν, πατάνε. Εδώ, για παράδειγμα, τους έχω βάλει... Εδώ τους έχω βάλει ένα βίντεο, τα τζουνιωράκια μου. Ναι, επειδή είχαμε τελειώσει τα γράμματα, τους είχα βάλει να παρακολουθήσουν ένα βίντεο. Και εδώ... και εδώ είναι ένα ηχητικό μήνυμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα ακούσετε. Είναι ένα ηχητικό μήνυμα που μου έμαθε ο κύριος Σαϊβάζογλου να το στέλνω. Για τα letter blends, νομίζω, είναι το συγκεκριμένο. Έτσι τα παιδιά μπορούν να ακούσουν και τη δική μου φωνή, όπως τα λέω στην τάξη, και στο σπίτι μόνο τους να επαναλάβουν. Τους το λέω πάντοτε αυτό. Ό,τι ακούμε, το επαναλαμβάνουμε στο σπίτι. Και το έχω τονίσει και στους γονείς. Εντάξει, θα ξαναγυρίσω, κάνω διακοπή της χρήσης και θα ξαναγυρίσω. Θα ξαναγυρίσω σε αυτό. Απλά... απλά θα ήθελα... θα ήθελα να πείτε, να αρχίσετε από τώρα τις ερωτήσεις, ούτως ώστε να μπορέσω κι εγώ... Μέρι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει που για την αποχώρησή σου. Ό,τι πληροφορίες θέλεις, στείλε μου μήνυμα. Απλά θέλω, αν έχετε ή αν έχετε σημειώσει ερωτήσεις, να μου τις κάνετε.
για να μπορέσω να αρχίσω να απαντάω σε ερωτήσεις. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι όσο και αν φαίνεται, δεν ξέρω, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι τόσο που μας έχει γίνει πλέον το Club Eiffel τόσο απαραίτητο σε όλα τα παιδιά και στους γονείς, γιατί με αυτόν τον τρόπο ξέρουν πλέον τι τους γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, όπως είπα και στην αρχή, να έχουν τα παιδιά homework και να έρθουν την επόμενη μέρα και να πούνε «Α, κυρία, δεν το έκανε γιατί δεν το είχα σημειώσει». Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από αυτό, γιατί είναι όλα γραμμένα μέσα στο homework που στέλνω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε περίπτωση που ξεχάσω κάποια στιγμή να στείλω homework ή τη στείλω σε λάθος μέρα, γιατί λόγω κεκτημένης ταχύτητας μερικές φορές γίνεται αυτό, μου στέλνουν ένα μήνυμα ή τα παιδιά ή γονείς, «Κυρία, δεν στείλετε τι έχουμε για homework» και αμέσως μπαίνω και το διορθώνω. Πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Και εγώ στην αρχή δεν το πίστευα, γιατί θα σας πω τι γίνεται. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούμε τα ίδια βιβλία 2 χρονιές, είναι πολύ εύκολο, γιατί το homework στην ουσία είναι ίδιο. Οπότε, πάμε στο homework της προηγούμενης χρονιάς, κάνω μία αντιγραφή επικόλληση και το στέλνω στο homework της τάξης που έχω για τη φετινή χρονιά. Από αυτή την άποψη, αν τα βιβλία, το ξαναλέω, είναι ίδια, είναι πάρα πολύ εύκολο και πρέπει μάλιστα, αν θέλετε να γίνει αυτό τέλεια, να προσέχετε τι homework θα βάζετε κάθε φορά και να ξέρετε, ας πούμε, ότι είναι το homework που βάλατε και πέρσι. Εντάξει, εγώ στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, αλλά μετά εξοικειώθηκα με αυτό. Επίσης, κάποια τμήματα, για παράδειγμα, εγώ έχω 2 A senior, 2 B senior, 2 C senior. Κάποια τμήματα που είναι διπλά και εκεί είναι πάλι εύκολο, γιατί στην ουσία το homework είναι ίδιο. Οπότε κάνω μια αντιγραφή και επικόλληση και στέλνω τα ίδια πράγματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάθομαι να γράφω 2 φορές το ίδιο πράγμα. Να σας πω βέβαια ότι το homework το γράφω το βράδυ. Συνήθως πάντοτε όταν τελειώνω τα μαθήματα, εγώ έτσι όπως το έχω κάνει, γιατί το πρωί έχουμε άλλες δουλειές. Και έτσι πάντοτε το στέλνω το βράδυ. Αυτό που κάνω είναι τη διάρκεια του μαθήματος σημειώνω σε ένα πρόχειρο, χαρτί. Σημειώνω σε ένα πρόχειρο χαρτί, για παράδειγμα, εδώ πέρα. Class D. Σημειώνω τις σελίδες που έχουμε στο workbook της ασκήσης. Σημειώνω στο student, σημειώνω στη grammar και μετά το βράδυ με το που γυρνάω στο σπίτι αρχίζω και πλέον στέλνω homework. Προτιμώ να είναι το ίδιο βράδυ γιατί τα θυμάμαι καλύτερα και θυμάμαι καλύτερα τι κάναμε πριν από λίγες ώρες. Οπότε, εντάξει, απλά το θέμα είναι να μπουν όλα σε ένα πρόγραμμα. Νομίζω ότι άμα μπουν σε ένα πρόγραμμα μετά και το συνηθίσουμε, μετά είναι εύκολα. Οπότε, από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ βολικό. Έχετε να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις πριν συνεχίσω. Όχι, Αντωνία, όχι, δεν έχει καμία σχέση με το email. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Σαν διαχειρίστρια του σχολείου, όπως σας είπα στην αρχή, έχουμε 2 ρόλους. Έχουμε το ρόλο του διαχειριστή και το ρόλο του manager και του teacher. Σαν manager, όταν γράψεις τους μαθητές σου, θα κάνεις εγγραφή μαθητών, γράφεις τα στοιχεία τους και απλά τους δίνεις εσύ ένα κωδικό δικό σου, ένα password, ένα username και ένα password. Τα δίνεις εσύ αυτά. Δεν χρειάζεται το παιδί να έχει email όπως σε άλλες πλατφόρμες. Σας είπα, είναι λίγο
δύσκολο στην αρχή μέχρι να εξοικειωθείτε, αλλά μετά είναι πάρα πολύ εύκολο και γίνονται όλα, σας λέω ακριβώς τα ίδια που μου είχε πει πριν από τότε στο συνέδριο η Εύη, η Ζαχαρία και ο κύριος Αϊβάζογλου. Όταν εξοικειωθείς και μάθεις πώς δουλεύει, είναι όλα θέμα λεπτού. Είναι πραγματικά όμως. Άρα λοιπόν, Αντωνία, όχι. No emails. Και είναι ασφαλές. Εγώ συνήθως έχω επιλέξει να βάζω εύκολα password και username. Τα δίνω στην αρχή της χρονιάς στους γονείς. Και έτσι λοιπόν, εντάξει, στους γονείς των οποίων τα παιδιά, μιλάω για τις A-junior τάξεις, τις junior τάξεις, και μπαίνουν με αυτόν τον κωδικό και βλέπουν και οι γονείς και τα παιδιά τι έχουμε. Any other questions so far? Είναι πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας το Club EFL. Ναι. Και δεν... ένα λεπτό λίγο να δω το μήνυμα μιας συναδέλφου. Ναι. Γεια σου, Μαράβδα από Ξάνθη. Λοιπόν, ναι. Thank you, Μαράβδα, για την ερώτησή σου. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες μέσα από το Club EFL. Δεν είναι μόνο το θέμα να to allocate homework, όπως μου λέει η Μαράβδα. Υπάρχουν και άλλες, there are other uses of this platform. Okay. Λίγο επιτρέψτε μου να ξανακάνω μοίρασμα οθόνης. Συγγνώμη. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Λοιπόν. Και είναι έτσι. Θα σας δείξω λίγο πώς μπαίνουμε. Αν πληκτρολογήσουμε Club EFL, πατάμε login και εδώ υπάρχουν το username και το password. Είναι αυτό που σας έλεγα. Ότι μπορούμε να δώσουμε σε κάθε παιδί, έχει το δικό του username και το password. Εγώ τώρα βάζω το δικό μου και κάνω sign in. Και με το που ανοίγει αυτή η καρτέλα και μπαίνει το παιδί με τον password του, έχει ας πούμε εδώ πέρα welcome Θανάσης Τόπκας για παράδειγμα. Οπότε έχει το παιδί τη δική του καρτέλα, πάει στο homework επάνω και βλέπει τι homework του έχω στείλει, για παράδειγμα, για την Παρασκευή. Oops, ναι. Να σας πω λίγο, να σας δείξω λίγο τα quiz, με τι μορφή είναι. Αυτά είναι τα quiz που έκανα φέτος, γιατί... έπρεπε να δημιουργήσω καινούρια. Αν για παράδειγμα είμαστε στο μάθημα A, πατάω στο μάθημα A, στο μάθημα B βγάζει τα δικά του quiz. Αυτά λοιπόν τα quiz είναι οι λέξεις που έχουμε
για το μάθημα της ημέρας και μπορεί να το βγάλει, το βγάζει με τη μορφή 1, 2, 3, 4, 10 ή 12 διαφορετικών quiz. Οπότε μπαίνοντας στο παιδί, μπορεί να μπει να κάνει εξάσκηση, έχει για παράδειγμα word revision. Το ξαναλέω, στο λεξιλόγιο της ημέρας. Ακούει τη λέξη και προχωράει παρακάτω. Trophy, favorite, τα ακούει, όλα αυτά μπορεί να τα ακούσει. Και εγώ το τονίζω στα παιδιά ότι πρέπει να τα ακούμε και να επαναλαμβάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ εύκολο και σημαντικό, γιατί είναι οι λέξεις της ημέρας τις οποίες μπορούν να τις μάθουν πιο εύκολα. Και φυσικά μέσω υπολογιστή, που όλα τα παιδιά θέλουν τον υπολογιστή. Η τελευταία άσκηση, που είναι το Test It Now, ναι, μπορούν τα παιδιά εδώ να ακούνε τη λέξη. Είναι σαν να κάνουμε στην ουσία, σαν να κάνουμε ορθογραφία στην τάξη, απλά το κάνουν στο σπίτι και μετά έρχονται στην τάξη και είναι έτοιμοι. Αν για παράδειγμα πατήσουν εδώ αγαπημένος και πρέπει να γράφουν μετά εδώ favorite. Πάμε στην επόμενη. Καλλιτεχνικά. Art. Δύσκολος. Ας γράψω εδώ, at random. Difficult. Ομάδα, group. Group. Και τελειώνοντας αυτή την άσκηση, η οποία τονίζω είναι η τελευταία άσκηση, αυτή την άσκηση μπορεί να τη στέλνει και σε μένα και να βλέπω τι έχουν κάνει σωστά και τι όχι. See your results. OK. Και έτσι στέλνονται τα αποτελέσματα. Να, όπως βλέπετε εδώ πέρα, λέει τι έχει σωστό και τι έχει λάθος. Και εγώ μπορώ να δω τι έχει κάνει το παιδί. Επίσης, κάτι άλλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, έχει, αν καθίσετε και το εξερευνήσετε, έχει μέσα English, έχει English for kids, έχει pre-junior activities, έχει songs, nursery rhymes, έχει, μπορείτε να κάνετε listening τραγούδια, τραγούδια που έχει βάλει ο κύριος Αϊβάζογλου μέσα και τα τραγούδια αυτά είναι και με τη μορφή quiz. Αν ορίστε εδώ πέρα, top 10, συγγνώμη λίγο, αλλά μου αργεί λίγο. Εδώ για παράδειγμα είναι το τραγούδι. Μπορείτε να το κάνετε στην τάξη, αν έχετε κάποια λεπτά ελεύθερα ή για τους strong students που τελειώνουν γρηγορότερα και έχετε υπολογιστές, μπορείτε να κάνετε... αυτό δεν ξέρω αν έχει... δεν ξέρω αν έχει quiz αυτό. Ναι. Τα τραγούδια είναι εδώ όλα. Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να βρω τα quiz. Επίσης, κάτι άλλο που με βοήθησε πάρα πολύ είναι ότι έχω αποθηκεύσει. Ναι, έχω αποθηκεύσει
Ότι επειδή βρίσκω πάρα πολλά site όταν ψάχνω, με έχει βοηθήσει ότι μπορώ και αποθηκεύω στο Notebook Administration. Δεν ξέρω αν... Ναι. Εδώ για παράδειγμα. Έχω αποθηκεύσει ένα σωρό σελίδες με δραστηριότητα και link που έχω βρει κατά καιρούς για να μην τα χάσω. Και όποτε μου είναι απαραίτητο, ανατρέχω σε αυτά. Και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ. Κάτι άλλο που πρέπει να σας πω είναι και τα movies. Έχει, ναι, άμα καθίσετε και το ψάξετε, έχει πολλά πράγματα μέσα. Έχει cinema. Learning from movies. Ναι. Στο movies υπάρχουν τα trailer από διάφορες ταινίες. Τα παιδιά μπορούν να τα ακούσουν. Δεν ξέρω. Και δεν διαρκούν πολύ. Είναι ακριβώς όσο πρέπει. 2,5 με 3 λεπτά. Και με το που τελειώνουν, με το που τελειώνουν τα trailers, υπάρχουν από κάτω ασκήσεις. Listen and put the words in order. Fill in the blanks, quiz. Fill in the blanks πάλι. Can you put the sentences in the right order? Σύμφωνα με αυτό που άκουσαν. Here. Είναι όλα έτοιμα. Αρκεί πώς, αρκεί να ξέρετε και να μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Μπορείτε... Ένα λεπτό λίγο. Ναι, Μαρία Πουλιάση. Τα quiz να τα φτιάχνω μόνη μου για κάθε μάθημα της τάξης. Ένα λεπτό λίγο, γιατί εδώ πέρα έχω χάσει τις ερωτήσεις σας. Ναι, Αντιγόνη, ναι, δημιουργούμε an account for each student. Ναι. Εμείς το δημιουργούμε αυτό στην αρχή της χρονιάς. Ούτως ώστε να τους βάλουμε έναν... Όχι, συγγνώμη, λίγο να κάνω διακοπή. Ούτως ώστε τα παιδιά να ξέρουν ποιο κωδικό έχουν. Εγώ, για παράδειγμα, έχω δώσει σε όλους το ίδιο password για να μην μπερδεύονται. Εάν τώρα κάποιο άλλο παιδί θέλει να το αλλάξει, το αλλάζει, μας λέει ότι κυρία θέλουμε να τον αλλάξουμε. Συνήθως όμως δεν το αλλάζουν. Αντωνία, τα quiz sets, do you have to type them in word by word or is there any other way? Ναι, τα quiz sets τα κάνουμε, συνήθως εγώ τα κάνω... όχι συνήθως, πάντα. Τα κάνω το καλοκαίρι που έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο, γιατί δεν γίνεται μέσα στη χρονιά να γίνει αυτό. Αλλά όμως, το ξαναλέω, υπάρχει μέσα στην πλατφόρμα του Club FL δυνατότητα, υπάρχουν έτοιμα τεστ από βιβλία διαφόρων εκδοτικών οίκων. Οπότε, εάν διαλέξετε τα βιβλία του συγκεκριμένου εκδοτικού οίκου, που τα έχει μέσα το Club FL σαν quiz, τότε σίγουρα θα τα έχετε έτοιμα και δεν θα χρειάζεται να κοπιάζετε περισσότερο. Έχει πάντως αρκετά βιβλία αρκετών εκδοτικών οίκων μέσα. Λοιπόν, αυτά τα quiz Μέρη Πουλιάση τα φτιάχνω μόνη μου για κάθε μάθημα της τάξης, ναι, που όπως το ξαναλέω, τα φτιάχνω μία φορά το καλοκαίρι και μετά τα χρησιμοποιώ και την επόμενη χρονιά και την επόμενη. Τώρα, αν αποφασίσω και αλλάξω βιβλία,
ή θα πρέπει να τα βιβλία που θα διαλέξω να υπάρχουν για να, γλιτώσω κόπο και χρόνο. Είναι υπάρχουν μέσα στο Club EFL, που όπως σας είπα υπάρχουν βιβλία αρκετών εκδοτικών οίκων, ή να καθίσω το καλοκαίρι και να δημιουργήσω μόνη μου τα quiz όπως και έκανα πρόπερση. Μου πήρε κάποιες μέρες για να τα τελειώσω και με τη βοήθεια βέβαια των παιδιών μου. Και τελειώσαμε, είχα αλλάξει τρεις τάξεις. Οπότε έπρεπε να καθίσω να τα τελειώσω. Δήμητρα Παπατσαρούχα, yes, I use, αν εννοείς για τα quiz, ναι, τα χρησιμοποιώ. I use these quizzes during the lesson και θα σας πω πότε τα χρησιμοποιώ περισσότερο. Τα χρησιμοποιώ πιο πολύ με τις B1, B2 classes. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να καθόμαστε να γράφουμε ορθογραφία και δεν θέλω να χάνουμε χρόνο. Οπότε εμφανίζω τα quiz στην οθόνη μου και κάνουμε επανάληψη της λέξης και ελέγχω την ορθογραφία μέσα από τα quiz. Συνήθως έχει μια συγκεκριμένη άσκηση που... ένα λεπτό λίγο να σας δείξω πάλι. Να σας πω ποια άσκηση χρησιμοποιώ. Μπορείτε. Α, ναι, οκ. Ναι. Να κάνω ένα λεπτό λίγο, επιτρέψτε μου. Να κάνω πάλι login. Ναι. Ας πάω για παράδειγμα σε μία στο βιβλίο της C-Class που έχω. Υπάρχει η άσκηση, νομίζω αυτή είναι. Ναι. Εάν λοιπόν θέλω την ορθογραφία να την κάνω ακόμη πιο γρήγορα, εδώ πέρα πρέπει να αντιστοιχίσουμε τη μετάφραση με την αγγλική λέξη. Εγώ τι κάνω, τους κρύβω τις αγγλικές τις λέξεις, τους πατάω με τον μαρκαδόρο στον διαδραστικό πίνακα και μένουν αυτές, οι ελληνικές. Και πρέπει να μου γράψω τις ελληνικές στα αγγλικά. Και έτσι εξοικονομώ χρόνο. Πρέπει να σας πω βέβαια, να σας πω και το άλλο, ότι δεν εξοικονομώ χρόνο μόνο από αυτό. Ο χρόνος που εξοικονομώ είναι και στο τέλος της ώρας, επειδή πάντοτε τα παιδιά φεύγουν πάρα πολύ βιαστικά και πολλές φορές δεν ακούνε καν τι τους λέω. Ας πούμε, έχετε την άσκηση τάδε, την άσκηση τάδε. Με το Club EFL, έτσι όπως το έχω κάνει, με το που τελειώνουμε μία τελευταία άσκηση, και την τελειώνουμε ακριβώς την ώρα που πρέπει να φύγουν, γιατί ποτέ δεν τους αφήνω. Συνήθως πάντα τους κρατάω λίγο παραπάνω και επειδή πάντοτε βιαζόμαστε, τους λέω: παιδιά, όπως είστε, μαζέψτε τα φύγετα, φύγετε και σας στέλνω εγώ το homework, το βράδυ θα το έχετε έτοιμο. Οπότε από αυτό εξοικονομούμε πάρα πολύ χρόνο μέσα στην τάξη και από την ορθογραφία και από το homework. Και μπορώ να κάνω έτσι και άλλα πράγματα. Να δω λίγο ένα λεπτό αν έχουμε ερωτήσεις. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Και να σας πω και το άλλο. Κάτι που νιώθω ότι είμαι σε πλεονεκτική θέση ως προς αυτό. Το Club EFL είναι
είναι προνόμιο αυτή τη στιγμή δικό μου εδώ στην περιοχή και μου το έχει πει και ο κύριος Αβάζογλου από την αρχή, ότι είναι η τακτική του αυτή, ότι δίνει σε μια περιοχή, το Club Eiffel το έχει, είναι μόνο για έναν. Οπότε νιώθω ότι πραγματικά σε πλεονεκτική θέση, γιατί έχω τη δυνατότητα να είμαι η διαχειρίστρια αυτής της πλατφόρμας. Για πείτε μου λίγο, πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα? Σας φαίνεται κάτι ακατόρθωτο, σας φαίνεται δύσκολο, πώς σας φαίνεται? Βέβαια, και υπάρχουν και ακόμη περισσότερες δυνατότητες, τις οποίες εγώ δεν τις έχω, για να πω την αλήθεια, δεν έχω εκμεταλλευτεί ακόμη όλες. Υπάρχουν blogs μέσα, υπάρχουν... ναι. Ναι, Αντιγόνη, it needs a lot of practice. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλει practice και πρέπει να είσαι αποφασισμένος για να το κάνεις. Θέλει λίγο υπομονή στην αρχή. Α, ναι, Μαρία Πουλιάς. Ωραία ερώτηση. Πώς τους πείθω να γραφτούν στο Club Eiffel? Πλέον δεν χρειάζεται να πείθω, για να πω την αλήθεια. Επειδή είναι ο τέταρτος χρόνος που το δουλεύω και όλοι ξέρουν, όπου και, δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω, Club Eiffel είναι η λέξη που ακούω πάρα πολύ συχνά μέσα στην τάξη. Και έξω από την τάξη. Club Eiffel, Club Eiffel, Club Eiffel, Club Eiffel. Δεν χρειάζεται να τους πείσω. Το θεωρούν πλέον δεδομένο ότι θα είναι μέλη του Club Eiffel και θα πληρώνουν μια ελάχιστη σύνδρομη κάθε χρόνο. Δεν χρειάζεται, πραγματικά δεν χρειάζεται. Το ξέρουν και οι γονείς, το ξέρουν ότι όλοι ότι είμαι μέλος του Club Eiffel και όταν βλέπουν πόσο απαραίτητο είναι, δεν έχουν καμία αντίρρηση. Πραγματικά όμως, ναι, από τη... Εύη, τι εννοείς, καλό είναι να το ζητάτε από την αρχή. Ναι, αν εννοείς τη συνδρομή. Ναι, είναι καλό να το ζητάμε από την αρχή, αν εννοείς αυτό. Ναι, και εγώ τα τελευταία δύο χρόνια τους το λέω από την αρχή για να μην το ξεχάσουν μετά. Στην αρχή βέβαια την πρώτη χρονιά ήταν λίγο διαφορετικά μέχρι να εξοικειωθώ και εγώ και να μάθω. Αλλά πλέον ναι, τα τελευταία δύο χρόνια είναι πολύ καλύτερα γιατί όλοι ξέρουν ότι θα είμαι μέλος του Club Eiffel, θα πληρώσουν μια ελάχιστη συνδρομή και όλα καλά. Και βέβαια τους εξηγώ ότι αυτό που κάνω εγώ θέλει κόπο. Γιατί, θέλει κόπο γιατί εγώ πρέπει να κάθομαι να τους γράφω όλο το homework και όχι μόνο να τους γράφω, ναι, όλοι οι μαθητές μου. Είναι όλοι οι μαθητές μου στο Club Eiffel, από την A Junior μέχρι την προφήγηση τάξη. Και ακόμη, και μπορώ να σας πω, ακόμη και αν δεν... αν ξεχνάω να τους στείλω, μου στέλνουν την ίδια μέρα μήνυμα στο κινητό, μέσω του social media και μου λένε, κυρία, ξεχάσετε να μας στείλετε homework. Ναι, αν μερικές φορές έχω ξεχάσει ή έχει γίνει κάποιο λάθος, όπως σας είπα. Βέβαια, εντάξει, μπορείτε να ξεκινήσετε αυτό... Είναι στην, εξαρτάται από τον καθένα πώς το βλέπει. Και επίσης, τα quiz, όσον αφορά τα quiz, δεν είναι δύσκολο να τα δημιουργήσουμε. Σας είπα, είναι εύκολο. Και υπάρχουν και πάρα πολύ σαφείς οδηγίες. Και ο κύριος Αϊβάζογλου σε αυτό είναι πάρα πολύ υπομονητικός και είμαι σίγουρη ότι όποιον ενδιαφέρει θα είναι στο πλάι του.
αλλά είναι μόνο λίγο στην αρχή, λίγο να καταλάβετε πώς λειτουργεί. Αλλά κατά τα άλλα δεν είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε quiz. Θέλει να ξέρεις τη σειρά. Είναι just a click of a button. Αντωνία. If you do all this work with all this input, you can't be changing books often. Adonia, yes, okay, this is true, but αλλά επειδή εγώ δεν εφησυχάζομαι να κρατάω τα ίδια βιβλία αρκετές χρονιές, τα αλλάζω συνήθως κάθε τρία χρόνια. Ας πούμε, φέτος λίγο ζωρίστηκα λίγο παραπάνω, επειδή τα άλλαξα. Άλλαξα αρκετά βιβλία, οπότε έπρεπε να ξαναρχίσω θεωρητικά από την αρχή, αλλά δεν με πειράζει, για να σας πω την αλήθεια. Από τη στιγμή που βλέπω πόσο ωφελούνται τα παιδιά, σκέφτομαι ότι μετά θα δω τα ωφέλη μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, οπότε δεν με πειράζει. Τώρα βέβαια εξαρτάται και από τον καθένα. Άλλος μπορεί να μην θέλει να αλλάξει τα βιβλία του πολύ συχνά. Εντάξει, ακόμη καλύτερα. Ναι. Και επίσης σας έχω πει ότι έχει και έτοιμα quiz. Υπάρχουν ήδη κάποια βιβλία δημοτικών οίκων μέσα. Οπότε, θέλετε να σας δείξω ποια βιβλία υπάρχουν. Ναι, μπορεί να τα χρησιμοποιείτε. Okay. Ένα λεπτό λίγο. Επιτρέψτε μου. Α, ωραία. Λοιπόν, πριν σας δείξω τα βιβλία των εκδοτικών οίκων, υπάρχουν και quiz με εικόνες. Ένα λεπτό λίγο. Multi quiz, quiz master. Όχι, αυτό δεν είναι με τις εικόνες. Εδώ είναι ένα άλλο quiz που γράφουν πάλι τη λέξη. Drag and drop. Είναι στα juniors πιο πολύ οι εικόνες. Εδώ. Έπεσα στην περίπτωση, γιατί το συγκεκριμένο ήταν με φράσεις. Ναι. Αυτό είναι τα quiz με εικόνες. Ακούμε τη λέξη. Desk. Ναι. Αυτό είναι τα quiz με desk. Αυτό είναι τη λέξη. Άμα θέλουν να ξανακούνε εδώ πέρα τη λέξη.
Notebook. Chair. Ναι, αν η ερώτηση, συγγνώμη, εάν η απάντησή τους είναι σωστή, τους βγάζει ένα χαμογελωστό ανθρωπάκι. Αν είναι λάθος όμως, τους βγάζει αυτό το ανθρωπάκι που βγάζει την γλώσσα. Να σας δείξω λίγο για τα βιβλία. Έχει βιβλία Pearson, Supercourse, Burlington, Cambridge, Grivas, Oxford University Press. Προς το παρόν, ναι. Ναι, αυτά. Δεν ξέρω ποια βιβλία εκδοτικών οίκων χρησιμοποιείται. Αλλά, ακόμη και αν τη χρησιμοποιείτε, είναι εύκολο να κάνετε τα quiz. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση που θα θέλετε να μου κάνετε. Νομίζω είναι, αν θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό για το σχολείο σου, είναι καλή ευκαιρία. Εγώ προς το παρόν έμαθα να χρησιμοποιώ, εντάξει, υπάρχουν βέβαια, υπάρχουν και άλλες, πολλοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν και άλλες, συγγνώμη, χρησιμοποιούν άλλες πλατφόρμες εκμάθησης. Εγώ όμως από τη στιγμή που έμαθα να χειρίζομαι καλά αυτό και το θεωρώ τόσο χρήσιμο για την τάξη μου, νομίζω ότι θα παραμείνω σε αυτό. Ναι, και συνήθως με τα tablets. Μαρία Πουλιάση, πώς να χρησιμοποιήσεις τα... Ναι, θα σου πω. Μπορείς στα tablets να μπαίνεις στο μέσο tablets, να μπαίνεις στο Club Eiffel και μετά να κάνετε τις ασκήσεις που έχει το Club Eiffel μέσα, είτε με τα τραγούδια, είτε με stories, να τις κάνετε μέσα από τα tablet. Αρκεί βέβαια να έχετε flash player. Πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάτε, γιατί μπορείς πάντως, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Για να πω την αλήθεια, εγώ τα tablets δεν τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ, γιατί μου παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Αν είχα και άλλο άτομο δίπλα μου, το οποίο να μου έκανε όλη την προετοιμασία, τότε θα ήταν πολύ ιδανική περίπτωση. Αλλά δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω πολύ για αυτό το λόγο. Γιατί θέλει μία διαδικασία. Και όσες φορές προσπάθησα να το κάνω, μου έφαγε χρόνο από το μάθημα, γύρω στο δεκάλεπτο. Οπότε είπα, δεν πειράζει, θα χρησιμοποιώ λιγότερο τα tablets. Καλύτερα θα κάνω σε διαδραστικό κάποια πράγματα περισσότερα. Αλλά πάντως, αν έχετε προσωπικό, είναι πολύ ωραία περίπτωση να χρησιμοποιείτε τα tablets και σε συνδυασμό με το Club Eiffel. Η επιβάρυνση για τους γονείς. Λοιπόν, η Σμαράγδα με ρωτάει ποια είναι η επιβάρυνση για τους γονείς. Ένα λεπτό λίγο. Η επιβάρυνση για τους γονείς είναι... Αυτό
αυτό είναι πάλι στην discretion, να το έλεγα, του καθενός. Είναι 10, νομίζω, 10 ευρώ για κάθε μαθητή, συν ΦΠΑ. Ναι. Οπότε, εγώ βασικά, σε όσους γονείς είναι λίγο δυσταπτική, εντάξει, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ναι, είναι 10 ευρώ το χρόνο, αλλά τους λέω, αυτό που τους λέω είναι, σκεφτείτε, είναι 10 ευρώ μόνο το χρόνο. Σκεφτείτε το, είναι στην ουσία, αν για παράδειγμα κάνουμε μάθημα 9 μήνες, που δεν είναι μόνο 9 μήνες, γιατί το έχουν 12 μήνες. Αν η συνδρομή είναι 12 μήνες, δηλαδή μπορεί να το έχουν και το καλοκαίρι και να κάνουν πράκτης. Αυτό ξέχασα να το αναφέρω. Οπότε βγαίνει στην ουσία, δηλαδή αν το καλοσκεφτείτε, το ποσό είναι γελίο. Είναι 80-90 λεπτά το μήνα. Και έχουν και τη δυνατότητα, αυτό ξέχασα να το αναφέρω, ότι όλο το καλοκαίρι, εγώ λέω συνήθως στα παιδιά να κάνουν επανάληψη όλο το λεξιλόγιο, για παράδειγμα το προηγούμενο, μέσα από τα quiz, μια και τους αρέσει όλους να είναι μπροστά στον υπολογιστή, μέσα από τα quiz που έχουμε βάλει στο Club Eiffel. Ναι, ανοίγουν δηλαδή, βλέπουν ότι κάθε φορά που έχουμε homework, έχουμε ας πούμε δύο φορές την εβδομάδα, τρεις, ανοίγουν τα homework που τους έχω στείλει και κάνουν επανάληψη πάλι τα quiz. Και μου λένε, ξέρω εγώ ποιο παιδί θέλει, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, κυρία, έκανα τα quiz, δείτε τα. Δεν ξέρω κάτι άλλο, αν θέλετε να σας απαντήσω. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι, αν και γενικά δεν είμαι το super confident άτομο, αλλά αισθάνομαι πραγματικά με το Club Eiffel, αισθάνομαι confident, γιατί ξέρω ότι και τα παιδιά δεν πάνε στα τυφλά. Έχουν πλέον κάτι να στηρίζονται κάθε φορά που είναι για να κάνουν homework. Ξέρουν ακριβώς τι θα μου κάνουν και δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουν ούτε από μένα, ούτε από τους γονείς. Γιατί με το που μου λένε αυτό, κατευθείαν μπαίνω στο Club Eiffel και λέω, ορίστε, εδώ πέρα είναι μπροστά, κοιτάξτε τα, έτσι σας τα έστειλα. Οπότε, είμαστε από όλες τις απόψεις καλυμμένοι. Επίσης, έχει και πολλά stories, αν το εξερευνήσετε, εκτός από τα τραγούδια. Και τις pre-junior, έχει pre-junior activities, έχει stories, έχει υλικό για TOEIC. Λοιπόν, ένα λεπτό λίγο. Αν πάτε στην αρχική οθόνη. Ναι. Εδώ πέρα στο Find a Friend και My Favorite Singer and Song είναι διάφορα blog που μπορούν τα παιδιά να γράψουν. Να γράψουν about their favorite singer, about οτιδήποτε μπορούν να γράψουν. Και να το στείλουν. Για να πω την αλήθεια, εγώ ακόμη δεν το έχω ξερευνήσει αυτό το κομμάτι, λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά κάποια στιγμή φυσικά πρέπει να το δω. Υπάρχουν Cambridge Word Lists. Υπάρχουν εδώ Google Adventures.
βίντεο που μπορείτε να δείτε. Έχουν προσθεθεί αρκετά πράγματα μέσα. Και για να πω την αλήθεια, έχω βγει πολλές φορές από τη δύσκολη θέση, γιατί ξέρω ότι πάντα θα υπάρχει κάποιο έτοιμο υλικό. Είναι μια στιγμή λίγο να φορτώσει. Δεν ξέρω γιατί δεν φορτώνει. Επίσης, ναι, έχει δραστηριότητες για τα Χριστούγεννα, για το Πάσχα, Happy Christmas, για Easter, έχει Halloween blog, έχει έτοιμες ιστορίες, για παράδειγμα τώρα που πλησιάζει το Halloween, έχει έτοιμες ιστορίες Halloween και crafts, Bonfire Night, που είναι μια εβδομάδα μετά το Halloween, έχει quizzes, proverbs, ό,τι μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε είναι ακόμη καλύτερο. Αλλά σας το ξαναλέω, εγώ θεωρώ ότι έχω πολλά ακόμη να εξερευνήσω και να εκμεταλλευτώ. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Σιγά σιγά πιστεύω θα γίνουν όλα. Alphabet Colors, ας πούμε τώρα που τελειώσαμε με τα παιδιά τα alphabet και τα χρώματα, είχε... Μπορούμε να βάλουμε ασκήσεις. Εδώ είναι τα γράμματα που το ακούμε. Και μετά έχει... μετά... Ναι, ακούμε τα γράμματα. Και μετά έχει και quiz. Αλλά... Ναι. Play these games. Έχει και games. Κάτω. Τα έχω κάνει εγώ. Φέτος δηλαδή που αρχίσαμε τα... όταν κάναμε τα γράμματα, τα κάναμε. Game 1, game 2, game 3. Και το ίδιο είναι και με τα χρώματα και έχει και παιχνίδια μέσα. Και αυτά τα έκανα. Κάθε φορά στην αρχή της χρονιάς τα κάνουμε. Ναι. Σας είπα, θέλει, όπως σας έχω πει, θέλει να βρείτε τον κατάλληλο χρόνο να το εξερευνήσετε. Αλλά άμα το συνηθίσετε, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Να κάνω την... Oops, I'm sorry. Αν έχετε κάποια ερώτηση και να ξέρετε ότι το Club Eiffel εξελίσσεται, γιατί προσθέτεται συνέχεια καινούργια πράγματα.
συνέχεια. Οπότε κάθε χρόνο, ναι, υπάρχει και κάτι καινούριο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση. Βέβαια, να σας πω την... Δεν μπορώ να σας τα πω όλα εγώ σήμερα, απλά αν θέλετε να ξεκινήσετε, τότε θα πρέπει να κάνετε μια... λίγο να εμβαθύνετε περισσότερο σε αυτό. Εγώ τώρα θεωρώ ότι αυτά που σας έδειξα είναι λίγο επιφανειακά και σας φαίνονται ίσως και δύσκολα, αλλά αν το δείτε, αν το σκεφτείτε και σας κατευθύνει ο κύριος Αϊβάζογλου, θα δείτε ότι και αν φυσικά είστε και γνώστες των υπολογιστών, που είμαι σίγουρη ότι όλοι ξέρετε πολύ περισσότερα από ό,τι ήξερα εγώ όταν άρχισα, τότε, ναι, τότε πιστεύω ότι δεν θα δυσκολευτείτε. Εγώ δυσκολεύτηκα, στο ξαναλέω, δυσκολεύτηκα γιατί δεν ήμουνα γνώστης, δεν ήξερα και πολλά πράγματα σε υπολογιστές. Και με βοήθησε το Club Eiffel πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί μετά το Club Eiffel ήταν μόνο η αρχή, μετά έκανε και άλλα πράγματα. Αλλά αν ξέρετε ειδικά κάποια πράγματα, τότε θα είναι super easy. Ωραία, λοιπόν. Πείτε μου λίγο αν έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε. Χαίρομαι γιατί μπόρεσα και σας ήθελα να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σας. Γιατί θεωρώ ότι είναι πραγματικά κάτι που μπορώ να προσφέρω απλόχερα στους μαθητές μου, και αν, ακόμη και αν απαιτεί πολύ κόπο από μένα, αρκετό κόπο από μένα, δεν με πειράζει καθόλου αυτό, γιατί βλέπω ότι, σας λέω, ότι τα αποτελέσματα είναι ορατά, δηλαδή μπορώ και τα βλέπω. Τους αρέσει, πραγματικά τους αρέσει. Οπότε, ναι, Εύη, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, ο κύριος Αϊβάζογλου με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ο μέντορας, ήταν πραγματικά ο μέντορας μου. Με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι εάν ήταν αυτός, δεν θα είχα μάθει ούτε τόσο πολλά πράγματα για το Club Eiffel, εννοείται, ούτε τόσο πολλά για τους υπολογιστές. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν μόνο η αρχή και ήταν πάρα πολύ υπομονητικός μαζί μου. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα έχω κάνει. Πραγματικά ευχαριστώ. Ελπίζω να σας κατατόπισα λίγο και να το μετέφερα αυτό που αισθάνομαι με επιτυχία. Τώρα εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους, καλή σχολική χρονιά, να έχετε καλά αποτελέσματα, να σας κυλήσει ομαλά όλη η χρονιά. Και θα ήταν ωραίο να μοιραζόμαστε πράγματα που θεωρούμε ότι έχουν εξελίξει τη δουλειά μας και να τα μοιραζόμαστε και με τους άλλους. Είμαι σίγουρη ότι έχουμε πάρα πολλά ακόμη να μοιραστούμε. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μου. Και ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να μου στείλετε ένα email ή και στον κύριο Αϊβάζογλου, που είμαι σίγουρη ότι θα σας βοηθήσει. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αϊβάζογλου που μου έδωσε την ευκαιρία να μεταφέρω και να σας επικοινωνήσω όλα όσα αισθάνομαι. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ.